Το κάθε χιλιόμετρο που διανύει ο κάθε συμμετέχοντας στο τρέξι χωρίς τερματισμό αντιστοιχεί σε 50 λεπτά, με τελικό στόχο τις 20.000 χιλιόμετρα με τρέξιμο και περπάτημα, ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν ουσιαστικά 5 κοινοφελή ιδρύματα. Ήδη μέχρι την δεύτερη μέρα, περισσότεροι από 2.000 πολίτες είχαν περάσει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να τρέξουν ή περπατήσουν. Ανάμεσά τους, ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που έκαναν πράξη το τρέξι χωρίς τερματισμό, καθώς δεν σταμάτησαν να τρέχουν ή να περπατούν ούτε λεπτό. Βλέπω ότι το τρέξιμο έχει κερδίσει και τη Θεσσαλονίκη. Όλες τις διοργανώσεις ακριβώς αυτό δείχνουν, ότι ο κόσμος και συμμετέχει και του αρέσει να αθλείται και με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει κάτι και πίσω στην κοινωνία. Μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους, με φίλους από το Δήμο, θα συμμετέχουμε και εμείς για να βοηθήσουμε αυτή η προσπάθεια να γίνει ακόμη πιο πετυχημένη. Δρομείς από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από άλλες πόλεις της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας αγκάλισαν από το πρώτο λεπτό το δεύτερο τρέξι χωρίς τερματισμό αγώνα δρόμου, που πιάνοντας το στόχο των 20.000 χιλιόμετρων θα στηρίξει το έργο του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίληρο, του Ορφανοτροφείου Θηλαίων Μέλισσα, του Ανοιχτού Πολυατρίου των Γιατρών του Κόσμου Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Ενοπλασματικές Ασθένειες Λάμψη και του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Ήταν μια ιδέα που προκλήθηκε περίπου προ δύο εβδομάδων, έτσι βιαστικά, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού, την κυρία Ελή Χρυσίδου. Ουσιαστικά διοργανώσαμε μια κίνηση θέλοντας να βοηθήσουμε να συμμετέχουμε πιο ενεργά και να υποστηρίξουμε τη διοργάνωση τρέξη χωρίς τερματισμό. Αρχικά συμμετέχουμε δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, έτσι μέλη της διοίκησης και κάποιοι φίλοι. Ο κόσμος που θέλει να συμμετάσχει προσφέροντας τα βήματά του δεν έχει παρά να περάσει από την έκθεση, να πάρει το τσιπάκι του και να τρέξει ή να περπατήσει μέρα ή νύχτα 24 ώρες όλο το 24ωρο στη ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή στην νότια πύλη της ΔΕΘ και μπορεί να το κάνει ξανά και ξανά στο διάστημα των 72 ώρων που διαρκεί ο αγώνας. Γιατί σήμερα είμαστε όλοι ταγμένοι να βοηθήσουμε τα κοινοφελή ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, όπως τη Λάμψη, το Σύνδρομο Down, τους Γιατρούς του Κόσμου και άλλα δύο. Να τα στηρίξουμε, έχουν την ανάγκη της στήριξης της δικής μας και σίγουρα έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Στόχος μας είναι δυναμικά να συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και οι υπάλληλοι του και οι αιρετοί, να μεγαλώνει συνέχεια ο αριθμός. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία το Θεσσαλονίκη Running Team. Εύχομαι να συνεχιστεί και τα υπόλοιπα χρόνια με μεγαλύτερη παρουσία των φίλων του Δήμου Θεσσαλονίκης, των υπαλλήλων και όλων όσων δουλεύουν στην αλληλεγγύη και στο κοινωνικό έργο. Άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, οικογένειες, ομάδες πολιτών, συνάδελφοι, αθλητές και αθλήτες, όλοι μαζί μετατρέπουν την προσωπική τους διασκέδαση και άθληση σε κοινωνική προσφορά, γιατί αυτό είναι το μεγαλείο του μαζικού αθλητισμού.